Μαζί μας έχουμε, όπως προείπαμε, τον αγαπητό Γιώργο, Γιώργη έτσι όπως τον λένε, Γιώργη Βενετούλια, από τη θεατρική ομάδα Κύθνου, για να μας πει για το καινούργιο τους έργο που θα παρουσιάσουν στην Κύθνο αύριο Παρασκευή και μεθαύριο Σάββατο, τον αγαπητικό της Φραντζεσκούλας. Γιώργη, καλημέρα. Καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Μια χαρά, εσύ? Σας βρίσκουμε στην Κύθνο, έτσι δεν είναι? Μετά από την Άξο. Ναι. Τα είπαμε και εκεί την περασμένη εβδομάδα. Την περασμένη εβδομάδα, ναι. Που είχατε εδώ το έργο, παρουσιάσατε το «Γιατρός με το Στανιό». Ναι, του Μολιέρου. Του Μολιέρου. Στο Σαγκρί και στη χώρα. Και στη χώρα, ναι. Το οποίο είχε μεγάλη επιτυχία. Είχε πολύ κόσμο και ήταν και πολύ ωραίο, πολύ ωραία παράσταση, όπως είδε ο κόσμος και όπως το ευχαριστήθηκε. Ναι, ναι. Και εκείνο που αντιλήφθηκα είναι ότι στα χωριά το κοινό είναι πιο θερμό ακόμη. Έχουν ανάγκη από θεατρικές παραστάσεις. Ασφαλώς. Και γι' αυτό οι καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που γίνονται εδώ στην Άξο δεν είναι μόνο για τη χώρα, πρέπει να γίνονται και στα χωριά, ναι. Και γίνονται πολλά δρόμενα, ναι, στα χωριά. Λοιπόν, σήμερα θα ασχοληθούμε με την Κύθνο. Με τη θεατρική, ναι, ομάδα σας εκεί που έχετε στην Κύθνο και θα παρουσιάσετε τον αγαπητικό της Φραντζεσκούλας στο θέατρο Διδεοπίδας. Ναι, είναι το γνωστό έργο «Αγαπητικός της Βοσκοπούλας» του Δημήτρη Κορομιλά, το οποίο διασκεύασα. Το διασκεύασα έτσι ώστε έκανα το περιεχόμενό του από στεριανό, την υπόθεση που διεξελίσσεται σε στεριά, σε κυκλαδίτικο, δηλαδή η υπόθεση εξελίσσεται στην Κύθνο, υποτίθεται, και το διασκεύασα στο γλωσσικό ιδίωμα στην τοπιολαλιά της Κύθνου. Έτσι λοιπόν οι θεατές θα ακούσουν και παλιές λέξεις, παλιές ιδιωματικές εκφράσεις του νησιού. Το έκανα αυτό γιατί με ενδιαφέρει και η λαογραφία. Και ήταν μια διασκευή που, όπως σας είπα, έχει σχέση με την παράδοση, την τοπική. Ακόμα και τα ονόματα άλλαξαν. Η Κρουστάλλο έγινε Ανέζα. Η Μάρο έγινε Φραντζέσκα ή Φραντζεσκούλα. Ο Λιάκος έγινε Νικολός. Και είναι επενδυμένο το έργο, δηλαδή απανθίζεται μέσα με δημοτικά τραγούδια, όχι όμως με κλαρίνα όπως αρχικά προορίζεται, αλλά έχουμε βιολί, λαούτο, σαντούρι, κρουστά, πνευστά, με τραγούδια που αιγαιοπελαγίτικα και μικρασιάτικα που τα ακούμε στις Κυκλάδες. Αυτή είναι η διασκευή. Η ολοκληρωμένη, δηλαδή και στην γλώσσα και στη μουσική, και πιστεύω ότι ο κόσμος θα το χαρεί. Ήθελα να κάνω κάτι που να έχει σχέση με την παράδοσή μας. Είναι λοιπόν κάτι σαν να λέμε ο αγαπητικός της Νησιωτοπούλας. Ναι. Ναι. Παραμένει το αρχικό, δηλαδή είναι ένα κομιδίλιο, είναι ένα δραματικό ιδίλιο, η διασκευή αυτό που έχεις κάνει πώς είναι? Ναι. Σωστά το είπατε. Ο σωστός όρος είναι δραματικών ειδήλιων, όπως αναγράφεται από το συγγραφέα, αλλά έχει και στοιχεία από το κομιδίλιο. Γιατί, ναι μεν το έργο είναι δραματικό, αλλά έχει μέσα και δύο κομικούς χαρακτήρες, ούτως ώστε να σπάει λίγο την σοβαρότητα του έργου και ο θεατής να μην ψυχοπιάνεται, και εκεί που πάει λίγο να συμμετάσχει συναισθηματικά, ας πούμε, στεναχωρημένος με την εξέλιξη του έργου, να έρχεται η κομική σκηνή που να του φτιάχνει τη διάθεση. Ναι, έχει και στοιχεία από το κομιδίλιο, έχετε δίκιο. Κύριε Βενετούλη, αγαπητέ Γεωργία, έχει κάνει και τις σκηνοθεσίες, έτσι δεν είναι? Ναι, έχω κάνει και τη σκηνοθεσία. Από τον Οκτώβριο το δουλεύουμε το έργο αυτό. Πόσα άτομα συμμετέχετε? Είμαστε 19 άτομα που παίζουμε. Είναι και 6 άτομα ορχήστρα και έχουμε και φυσικά και τραγούδι. Μας κάνει την τιμή να είναι μαζί μας ο κορυφαίος τραγουδιστής του Δημοτικού Τραγουδιού, νέος, από τη νέα γενιά των Δημοτικών Τραγουδιστών, ο Παναγιώτης Ολάλεζας. Με τον οποίο θα μιλήσουμε σε λίγο. Ναι, ναι. Ήθελα να πω το εξής, δηλαδή έχουμε ζωντανή ορχήστρα, έχουμε μία παράσταση, έχουμε και τον τραγουδιστή να λέει τα τραγούδια, δηλαδή είναι πια παραδοσιακό το θέατρο έτσι όπως ξεκίνησε στις ρίζες του, με την ορχήστρα να παίζει από κάτω και τους ηθοποιούς να... Έτσι ακριβώς, να σας πω, πέρυσι παίχτηκε στο Παλάς, να φανταστείτε, με ζωντανή ορχήστρα, το μεγάλο θέατρο της Αθήνας, το μεγαλύτερο, ναι, με ορχήστρα, ενώ τώρα παίζεται αυτή τη στιγμή στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος χωρίς ορχήστρα, με μουσική κονσέρβα που λέμε. Ναι. Έτσι λοιπόν, με τη ζωντανή μουσική που θα έχουμε, νομίζω ότι δεν έχει να ζηλέψει η παράσταση αυτή κάτι από τα αθηναϊκά θέατρα, και που είναι και ίσως και ανώτερη. Τώρα, εντάξει, δεν βέβαια, στα θέατρα, σε πολλά θέατρα, ναι. Στα περισσότερα θέατρα δεν υπάρχει ζωντανή μουσική. Όχι, δηλαδή αυτό όχι, το όχι. Παραδοσιακό, ναι, πολύ ωραίο, μπράβο σας. Ναι. Και αυτό απαιτεί, από ό,τι καταλαβαίνω, μεγάλη προσπάθεια, μεγάλη προετοιμασία. Πολύς κόπος,
πολύς κόπος. Εδώ πέρα μας βοηθάνε και οι ντόπιοι, γιατί το έργο εξελίσσεται σε μια παλαιότερη εποχή. Έχουν παλιά αντικείμενα στο σπίτι τους, έχουν έπιπλα, έχουν αντικείμενα, έχουν ρούχα. Πολύς κόσμος από το χωριό εδώ της Δριοπίδας μας βοηθάει. Και από το άλλο χωριό και από τη χώρα μας έχουν βοηθήσει. Άλλες εκδηλώσεις που σκέφτεσαι να κάνετε εκεί στην Κίθνο αυτό το καλοκαίρι? Αυτό το καλοκαίρι από την πλευρά τη δική μου είναι αυτό. Ο Δήμος Κίθνου έχει διοργανώσει και άλλες εκδηλώσεις. Ήδη έχουν παρουσιαστεί κάποιες. Έτσι. Πείτε τους λοιπόν να σταματήσουν. Ναι, συγγνώμη. Παρακαλώ, παρακαλώ. Είμαστε στο χώρο του θεάτρου που αυτή τη στιγμή στείλουν σκηνικά και δεν το έχουν πάρει χαμπάρι. Πιο ζωντανά δεν θα μπορούσαμε να κάνουν και καλά κάνουν και αφήστε τους να δουλεύουν, να ακούγονται και αυτοί οι πραγματικοί ήχοι, οι ήχοι της ζωής. Αυτό είναι. Εντάξει. Αυτά από μέρους μου, σας είπα, δεν έχουμε κάτι άλλο. Του χρόνου έχω κάτι στο νου μου να κάνουμε. Είναι ανακοινώσιμο από τώρα ή... Κοιτάξτε, είναι σαν ιδέα μου, την έχει δώσει ο καλός μου φίλος, ο δικός σας από τις συμπατριώτες, ο Λευτέρης Ελευθερίου. Μάλιστα. Ο ηθοποιός, πολύ ωραία. Ο μοναδικός ηθοποιός και φίλος μοναδικός και άνθρωπος μου έδωσε μια ιδέα να κάνουμε το όνειρο Θερινής νυχτός του Σέξπρι σε διασκευή. Α, εκπληκτικό, μπράβο σας. Που ταιριάζει πολύ σε κοινό υπαίθρου να παίξουμε, από ό,τι μου είπε και ο Λευτέρης και το διάβασα το έργο, ένα τέτοιο έργο, το οποίο έχει μέσα σκηνές με νεράιδες, εξωτικά στοιχιά και από την παράδοση. Πολύ ωραία. Και θα άμα κάνει να τα καταφέρουμε. Πολύ ωραία ιδέα και είμαι σίγουρος, γιατί και η γραφή των δυο σας, δηλαδή αυτά που έχετε κάνει μέχρι τώρα και εσύ και ο Λευτέρης Ελευθερίου, είναι σχεδόν προεξοφλούν μια και εγγυώνται μια πολύ επιτυχημένη παράσταση. Κοιτάξτε, τώρα μπροστά στον Ελευθερίου όλοι εμείς είμαστε νάνοι, είμαστε ερασιτέχνες. Ο Λευτέρης είναι ένα πολύ μεγάλο ταλέντο. Θα μπορούσα να μιλάω ώρες για αυτό το παιδί, και μεγάλο ταλέντο και σπουδαίος άνθρωπος. Είστε πολύ τυχεροί που στην άκουσα και το Ελευθέρη τον Ελευθερίου. Βεβαίως, βεβαίως, και εμείς τον αγαπούμε και είναι και φίλος. Και όμως να πω και το εξής. Ναι, μεν ερασιτέχνες εσείς, αλλά όπως είπα και την προηγούμενη φορά στην συνέντευξη εδώ που ήσασταν στο στούντιο, ότι το αποτέλεσμα της εργασίας είναι πολύ επαγγελματικό. Και πιστεύω ότι το ίδιο θα είναι και με τον αγαπητικό της Φραντζεσκούλας που θα παρουσιάσετε τώρα στην Κίθνο. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, το ελπίζουμε. Αυτό είναι κοινή διαπίστωση, δεν είναι μόνο δικιά μου διαπίστωση. Ευχαριστώ λοιπόν, πολύ, να πω εγώ, πριν μιλήσουμε με τον κύριο Λάλεζα, να πω ότι η παράσταση αυτή θα είναι στο Θέατρο Δριοπίδας στην Κίθνο. Παρασκευή, ναι. Αύριο Παρασκευή 12 του μηνός και το Σάββατο 13 του μηνός στις 9 η ώρα. Η είσοδος είναι ελεύθερη και είναι πολύ καλό το να γίνονται τέτοιου είδους παραστάσεις στα νησιά μας. Αυτή είναι στην Κίθνο, από τη θεατρική ομάδα Κίθνου, με διασκευή και σκηνοθεσία του Γεωργή Βενετούλια. Συμμετέχουν 19 άνθρωποι, οι οποίοι θα παρουσιάσουν τον αγαπητικό της Φραντζεσκούλας, τη διασκευή, ας το πούμε έτσι, τον αγαπητικό του κλασικού έργου, του αγαπητικού της Βοσκοπούλας του Κορομιλά, στα πλαίσια των... είναι τα Κίθνια 2016, έτσι δεν είναι? Ναι, η εκδήλωση του Δήμου Κίθνου. Μεγάλο ευχαριστώ και στο Δήμο Κίθνου για όσα μας προσφέρει. Πολύ ωραία. Στην παράσταση αυτή εμφανίζεται και τραγουδά και ο Παναγιώτης Λάλεζας. Μάλιστα. Με τον οποίο θα μπορέσουμε να μιλήσουμε τώρα. Βέβαια, είναι δίπλα μου και με πολύ χαρά θα σας μιλήσει. Ότι σας τον δίνω.